Δυστυχώς ένα πρόσωπο ηλικίας 58 ετών φαίνεται να χάσει τη ζωή του μετά από τον χτύπησε ένας 33χρονος με το όχημα του, μετά από διαπληκτισμό που φαίνεται είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές μεταξύ του 28χρονου γιού του θύματος. Όταν ο 58χρονος είχε κατεβεί, είχε προσπαθήσει να κατευνάσει τα πνεύματα, φαίνεται ότι ο 33χρονος ήρθε στο όχημα του και αφού τον χτύπησε και τον παράσυρε για περίπου απόσταση 10 μέτρων, προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου, τα στοιχεία του εννοώ. Και πριν από κάποιες ώρες έχει εντοπιστεί στη Λάρνακα και συνελήφθηκε στη βάση δικαστικού εντάλματος για υπόθεση φόνου εκ προμελετής και ληστείας. Έχει ιστορικό νοσηλευτής, κύριε Ανδρέου? Όχι, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει απασχολήσει την αστυνομία. Ναι, δεν είχε φάγελο στην αστυνομία. Δεν έχει απασχολήσει, αναφέρω την αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, έχουν, μας είπατε ότι ήταν οικονομικά τα κίνητρα της δολοφονίας. Είχαν οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Γνωρίζουμε γιατί ήταν συνεργάτες κάπου. Γιατί αναφέρονται κάποιοι και σε υπάρχει μια κατεύθυνση, υπάρχει υποθέσεις ναρκωτικών. Στο κράτος όσον αφορά τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στο στάδιο της ερεύνησης. Δεν θα ήταν ορθό να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Όμως αυτοί οι σχετισμοί και αυτή η κατεύθυνση διερεύνησης. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε τώρα.